14 Ιουλίου του έτους 2016. Η αγιασμένη γερόντισσα Γαλακτία, απευθυνόμενη στις φροντίστριές της, λέει: «Ο πιο ψηλός Άγιος είναι ο πρόδρομος και αυστηρός επισκέπτης. Ψηλός και με ανοιχτές πλάτες είναι και ο Άγιος Μηνάς. Και λίγο μελαμψός, εύσωμος πολύ και μεγάλος κάπως στην ηλικία. Οι Άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος είναι νεαρούδια και μεσαίοι στο ανάστημα. Ψηλός είναι και ο Απόστολος Τίτος, ο Άγιος Σπυρίδων και η Αγία Εκατερίνα. Τον Άγιο Σπυρίδωνα μην τον βλέπετε όπως είναι στη Λάρνακα. Εκεί έχει γυρίσει το κεφαλάκι του, έχει μαζέψει κάπως. Ήταν ψηλός και γλυκός Άγιος, ήταν και αυστηρός όταν χρειαζόταν. Η Αγία Εφημία είναι κοντούλα. Οι άγγελοι έρχονται, τι ωραία συντροφιά, σου μιλούν με κινήσεις, καταλαβαίνει η καρδιά και μπορείς μετά να πεις πολλά από το ένα που θα σου δώσουν. Είναι από πάνω μας, συνεχώς. Είναι όμως και αυστηροί. Δεν αντέχουν τις βλασφημίες και τα εσχρά που κάνουν οι άνθρωποι. Φεύγουν. Είναι μερικά που τα δικαιολογούν μες στην αδυναμία του ανθρώπου και πρεσβεύουν για μας. Μας βοηθούν πολύ να μετανοήσουμε. Σε μερικά όμως αμαρτήματα σαρκικά αποστρέφουν το πρόσωπό τους. Δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να σταθούν μέσα τους. Κάποτε εμφανίζονται ως άνθρωποι και μιλούν ως άνθρωποι. Είναι όμως ασώματοι. Κάτι τους έδωσε ο Θεός και το κάνουν σώμα. 1η Αυγούστου του έτους 2016. Η γερόντισσα, απευθυνόμενη στις φροντίστριές της, είπε πάλι: «Με τον Άγιο Αντώνη τα έχουμε πολύ καλά. Καιρό περασμένο είχε ο Αντώνης μου μία μεγάλη κύλη. Ετοιμαζόταν για χειρουργείο. Λέω στον Άγιο Αντώνιο: «Σε παρακαλώ, μην κάνει χειρουργείο. Μετά θα ταλαιπωρηθεί πολύ». Σηκώνω αρρώστους στο ασθενοφόρο. Πήγαινε να τους βγάλεις την κύλη εσύ». «Θα πάω ευχαρίστως», μου είπε. Μετά είδα ότι η κύλη του Αντώνη είχε φύγει τελείως. Ο Αντώνης δεν μου το έλεγε. Ήθελε πρώτα να σιγουρευτεί. Μια μέρα του το είπα εγώ και τώρα είναι τελείως καλά. Ότι ωραία πράγματα που ζω τα βράδια. Έρχονται πολλοί Άγιοι. Έρχονται και οι άλλοι μεταμορφωμένοι καμιά φορά, αλλά τους καταλαβαίνω και δεν τους ημώνω, τους διώχνω. Τους Αγίους τους αγκαλιάζω νοερά, φιλώ τα χέρια τους, το μέτωπό τους, ευωδιάζουν, κουβεντιάζουμε όμορφα. Αχ τη γλυκάδα που έχουν, ηρεμία, γαλήνη, πραότητα, χαρά, όλα τα καλά. Μου λένε πολλά πράγματα. Ποιοι έρχονται γερόντισσα? Οι καβαλάριδες Άγιοι, Γεώργιος, Δημήτριος, Μηνάς και Νικήτας. Και ο Άγιος Νικήτας έρχεται δηλαδή? Ναι βέβαια, πολύ ξανθοπός, ωραίο παλικάρι. Και Αγίες Βαρβάρα, Μαρίνα και Παρασκευή. Τι κοπέλες ήταν αυτές, λάμπουν από ομορφιά και ουράνια μεγαλεία. Πώς κατόρθωσαν γιαγιά, γυναίκες αυτές σε νεαρή ηλικία, να παλέψουν ηρωικά με τόσα βασανιστήρια. Ήταν αγνές παιδί μου, αυτό ήταν μαγνήτης που έφερνε το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό ήταν πανέμορφες. Οι βρωμιές αφήνουν σημάδια στη μούρη, η αμαρτία ανοίγει αυλακές στην ψυχή που δεν κλείνουν εύκολα, σαπίζει η ψυχή. Ούτε με τη μετάνοια κλείνουν, γερόντισσα. Με τη μετάνοια, ναι.
Πιο ψηλά ανεβαίνουν αυτοί που αμάρτησαν και μετανόησαν, παρά αυτοί που ήταν από παιδιά κοντά στον Χριστό. Αλλά να είναι όντως μετάνοια, ισόβια και δυνατή. Γιατί μετά κλείνουν οι πληγές, μαθαίνονται οι ουλές. Τυρανιούνται, παιδί μου, πολύ μετά με κακές αναμνήσεις, κακές εικόνες. Γι' αυτό δεν πρέπει να γίνονται παπάδες όσοι έκαναν βρώμικα πράγματα. Γιατί οι εικόνες και οι ανιστορήσεις μπορεί να τους ξαναρίξουν στα ίδια και χειρότερα. Στις 22 Ιουνίου του 2018, διάλογος της Γερόντισσας με πολυγραφότατο καθηγητή και κοσμήτορα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ο καθηγητής, πριν πάει στη Γερόντισσα, είπε στους δικούς της ανθρώπους που τη φρόντιζαν ότι θα χειρουργούνταν σε λίγες μέρες, χωρίς να πει από τι ακριβώς πάσχει. Η γιαγιούλα τον υποδέχτηκε στο δωμάτιο της Περιχαρής. «Είσαι γνήσιος άνθρωπος του Θεού. Τι ωραία πράγματα γράφεις και λες. Σε παρακολουθώ, σε βλέπω», του είπε, ενώ τον έβλεπε για πρώτη φορά στη ζωή της. Έβαλε τον σταυρό στο κεφάλι του, άρχισε να τον κατεβάζει στο σημείο που είχε το πρόβλημα υγείας, χωρίς εννοείται να την ενημερώσει πριν κανείς. Έτσι έκανε πάντα και έβρισκε τα προβλήματα των ανθρώπων. Φυσικά, ανθρωπίνος δεν άκουγε και δεν αφομοίωνε εγκεφαλικά. Στον καθηγητή είπε, κρατώντας τον σταυρό στο σημείο που είχε το πρόβλημα, «Πω Παναγία μου, τι μεγάλη κύλη είναι αυτή που έχεις. Δεν έχω δει μεγαλύτερη». Ο άνθρωπος εξεπλάγει. Όντως, επρόκειτο να χειρουργηθεί για κύλη στη δεξιά πλευρά της κοιλιακής χώρας. Σηκώθηκε και έδειξε το σημείο της κύλης στη γιαγιά. Εκείνη τον σταύρωσε και την άχτηκε. Η σύσπαση του προσώπου της έδειξε πόνο. Έσφιξε τα χείλη της και είπε, «Θεέ μου, πως καταντούμε όταν μεγαλώσουμε». Έπειτα τον σταύρωσε στην αριστερή πλευρά που είχε κάνει αφαίρεση νεφρού παλιότερα. Προσευχόταν η γερόντισσα μυστικά σε όλη τη διάρκεια του σταυρώματος. Στο τέλος του είπε, «Δεν έχεις τίποτα, σου βρίσκω μόνο φοβία». Στη συνέχεια του είπε ότι πάει στο κημητήριο για δύο γυναίκες, τη μητέρα του και την αδελφή του, και για κάποια σκληρότητα που έδειξε σε συνάδελφό του στο πανεπιστήμιο. Ο καθηγητής εξεπλάγει και το επιβεβαίωσε. Έπειτα, του δώσαμε δώρο το μαντίλι της. Ήθελε ο καθηγητής να το πάρει από τα χέρια της. Εκείνη δεν αρνήθηκε, αλλά είπε, «Τι να το κάνει?» «Ενθύμιο», της απαντήσαμε. Και εκείνη μας λέει, «Δώστε το σε μένα πρώτα να του διαβάσω». Το πήρε και άρχισε να το σταυρώνει και να εύχεται μυστικά. Και έπειτα είπε, «Πάρτο, δεν είναι δικό μου τώρα, είναι αυτονόν», και έδειξε τα εικονίσματα. Ήθελε να ασπαστεί το χέρι του καθηγητή, όπως κάνει συνήθως σε κάποια πρόσωπα. Εκείνος, όπως ήταν φυσικό, αρνήθηκε. Η γιαγιά επέμενε και ο καθηγητής της έδωσε μια εικόνα του Αγίου Παϊσίου. Η γιαγιούλα χαμογέλασε και είπε, «Μου φέρες τον λέοντα του Αγίου Όρους. Πω πω, τι είναι αυτός?» Έπειτα βυθίστηκε πολύ στη θέα της μορφής του Αγίου. Είχε αμετεώριστους και ακίνητους τους οφθαλμούς της, σαν κάτι πολύ μεγάλο και συναρπαστικό να έβλεπε, σαν κάπου αλλού να βρισκόταν. Κάτι άρχισε να λέει και έδινε τη βεβαιότητα ότι με κάποιον συνομιλούσε, κάτι σαν να διάβαζε, που εμείς δεν καταλαβαίναμε. Έκανε με πολύ ευλάβεια το σημείο του σταυρού και ασπάστηκε με τρόπο ξεχωριστό πολλές φορές τη μορφή του Αγίου. Έπειτα τη ζήτησα την ευχή της. Και εκείνη είπε, «Αν έχω, χαλάλη σας. Δεν ξέρω αν έχω, γιατί είμαι ένα μηδέν.
Να έχετε όμως τη σκέπη της Αγίας Τριάδας, της Κυρίας Θεοτόκου μας και όλων των ουράνιων δυνάμεων. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.